Πάμε να συνομιλήσουμε με τη μητέρα του 17χρονου. Είναι η Ήβα Κουμαντάκη, γνωστή και σε εμάς τους δημοσιογραφικούς κύκλους. Ήβα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Λευκά. Η αλήθεια είναι, Ήβα, ότι δεν γνωρίζαμε ότι επρόκειτο για το δικό σου οικογενειακό περιβάλλον, πόσο δε μάλλον για αυτόν τον μικρό ήρωα που πραγματικά είναι στις πρώτες ειδήσεις σήμερα του ρεπορτάζ. Για ένα μικρό παιδί 17 χρονών που έβαλε το στήθος του μπροστά και αυτή τη στιγμή δεν θρηνείται έναν ή δύο ή τρεις περισσότερους ανθρώπους από τον πεθερό, έτσι, από τον παππού, τον 79χρονο, τον Κώστα Χατζάκη. Ήβα, ποια είναι η κατάσταση του μικρού, πώς αντιμετωπίζεις την κατάσταση? Αρχικά θέλω, Λευτέρη, προσωπικά να σε ευχαριστήσω πραγματικά για όλα αυτά τα λόγια που έχετε πει για το παιδί μου, που βρέθηκε... Μεταφέρουμε το ρεπορτάζ και μεταφέρουμε το σφιγμό του κόσμου, το ξέρεις, Ήβα, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για τη στήριξή του και εκ μέρους της οικογένειας, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η κατάσταση έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά. Ο μικρός, ποια είναι τα πρώτα λόγια τα οποία σου είπε, Ήβα? Εγώ βρέθηκα στο συγκεκριμένο σημείο αμέσως. Μόλις άκουσα το ασθενοφόρο, τον πήρα τηλέφωνο ενστικτοδός και αμέσως με ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που βρισκότανε. Μου περιέγραψε πολύ σύντομα τι έχει γίνει και ήμουν εκεί πολύ πριν έρθει και η αστυνομία. Ο Κωνσταντίνος, Λευτέρη, δεν περίμενε φυσικά ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και εμείς, ότι θα είχε τόσο σθένος και τόση ψυχραιμία να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση που δημιουργήθηκε μπροστά του. Κάλεσε φίλους του να δούνε μαζί μια ταινία σε ένα δικό του χώρο που είχε δημιουργήσει, που του είχε παραχωρήσει ο παππούς του. Πολύ ήρεμα, πολύ ωραία, όπως έκανε καθημερινά. Και ξαφνικά βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Βρέθηκαν όλοι σε αυτή την κατάσταση. Και το ερώτημα είναι πόσο, με ποια ασφάλεια πια τα παιδιά μας, ακόμα και στην επαρχία, μπορούν να... Πόση ασφάλεια μπορούν να νιώθουν ακόμα και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η αλήθεια είναι αυτή και είναι και ένα θέμα που δημοσιογραφικά έχει στήξει πολλές φορές, Ήβα, επειδή σε παρακολουθώ και μέσα από το διαδίκτυο. Δυστυχώς η πόρτα του κακού, το κακό χτύπησε την πόρτα της οικογένειας. Θέλω να μου πεις, αν όντως, γιατί πολλά ακούγονται και γράφονται, όντως ο γιος σου, όπως δείχνουν τα στοιχεία, είναι και αυτός που τράβηξε την γιαγιά του και τελικά της κατάφερε χτύπημα με το όπλο, με τη σφαίρα, μόνο στο χέρι της, είχε ένα τραύμα διαμπερές και ως επιθαύμα δεν είχαμε τα χειρότερα τελικά. Κοίτα, το παιδί πήγε να προειδοποιήσει τον παππού του ότι κάτι δεν πάει καλά. Κατάλαβε ότι ίσως να ήταν ο σύζυγος της κυρίας που διέμενε στο σπίτι. Ναι. Και του είπε, πες μου τι θέλεις να κάνουμε. Αυτή ήταν η πρώτη του κουβέντα. Παππού, πες μου τι θέλεις να κάνουμε. Είναι έξω και σε ψάχνει. Είχε κλείσει την πόρτα και του ζητούσε να μην βγει. Το διαισθανότανε. Την ώρα που ο παππούς του βγήκε έξω με τη γιαγιά του να δούνε τι ήθελε και ποιος τον έψαχνε, τέλος πάντων, για να του μιλήσει, το παιδί προσπάθησε να βγει από την πίσω πόρτα του σπιτιού για να καλέσει τα παιδιά από δίπλα να κλειδώσουν την πόρτα. Είχε ενστικτό ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι θα συμβεί. Το πρώτο δεύτερο βήμα που έκανε, άκουσε να οπλίζει τον πιστόλι και να πυροβολεί. Μάλιστα. Ήταν μπροστά στα μάτια του. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, μου είπε, ήταν να τραβήξω τη γιαγιά μου μέσα στο σπίτι. Είδα τον παππού μου κάτω νεκρό. Τον είδα ότι ήταν νεκρός, ήταν ακαριέα. Ήταν ακαριέα το χτύπημά του. Και το μόνο πράγμα που κατάφερα, μου λέει εκείνη τη στιγμή, να κάνω ήταν να την τραβήξω, να κλείσω την πόρτα και να καλέσω στενοφόρο. Άκουγα τους πυροβολισμούς δίπλα που ήταν οι φίλοι μου και δεν ήξερα πόσα θύματα θα αντικρίσω ανοίγοντας την πόρτα να βγω έξω. Πρέπει να εξάρουμε όμως, γιατί το είπα από την αρχή αυτό, Ήβα, το σθένος και το ηρωισμό του 17χρονου Κωνσταντίνου, του γιού σου. Και αυτό γιατί αφενός τραβάει τη γιαγιά, τη βάζει στο σπίτι, αφετέρου προστατεύει τους τρεις φίλους του μέσα στο σπίτι, σε περίπτωση που επιστρέφει τελικά, που επιστρέψει ο δράστης, όπως και το έκανε ο 51χρονος, επέστρεψε. Και άφησε τις υπόλοιπες σφαίρες γαζώνοντας το διαμέρισμα στο οποίο βρισκόταν μέσα ο γιος σου, οι φίλοι του και βεβαίως η γιαγιά του. Θέλω να σου πω ότι και οι γονείς των άλλων παιδιών, πραγματικά σοκαρισμένοι και εκείνοι που μιλήσαμε, και φυσικά προσπαθούμε ο ένας να υποστηρίξει και να στηρίξει τα παιδιά του άλλου, γιατί ήταν μια παρέα τα παιδιά, είναι μια παρέα, έχουν μεγαλώσει μαζί και κοντέψαμε να... Εκτός από το θάνατο του παππού του, που ήταν κάτι πολύ οδυνηρό και για εκείνον που του είχε φοβερή αδυναμία,
πόσο μάλλον και για όλους εμάς που τον αγαπούσαμε και την οικογένειά μας. Θέλω να πω ότι είναι το ερώτημα αυτό, ότι πού θα νιώσουμε ασφάλεια και πού θα ξέρουμε ότι τα παιδιά μας θα είναι ασφαλή. Είναι τραγικό να βρεις στο σπίτι σου με τις δυδάμες σου έτοιμος λίγο πριν κοιμηθείς και ξαφνικά να βρεθείς δολοφονημένος από κάποιον που δεν γνωρίζεις και ουσιαστικά χωρίς λόγο. Δηλαδή, από εδώ και πέρα θα σκεφτόμαστε ότι δεν θα μπορούμε ούτε στο δικό μας το σπίτι να νιώθουμε ασφάλεια. Μιλήσαμε προηγουμένως στο τηλέφωνο και μου είπες μία συγκλονιστική πρόταση για το παιδί σου που αποτυπώνει στο έπακρο τα όσα βίωσε ο 17χρονος Κωνσταντίνος. Το παιδί μου δεν είναι πια παιδί, είπες. Ναι, δεν είναι. Ανατριχιαστική πια παιδί. Φράση και ούτε γι' αυτό σε ρώτησα. Ούτε ναι. Τα άλλα παιδιά είναι πια παιδιά. Τα παιδιά, το ένα παιδί από τους φίλους του ήταν στην πόρτα την ώρα που πυροβόλησε. Προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, να κλείσει. Ήταν μπροστά, δηλαδή περνούσαν οι σφαίρες από δίπλα του. Ήταν συγκλονιστικές οι περιγραφές των παιδιών, το πώς πραγματικά γλίτωσαν. Ο Κωνσταντίνος πώς είναι τώρα? Κοίταξε να δεις, ο Κωνσταντίνος διαχειρίζεται και διαχειρίστηκε μια κατάσταση πολύ ψύχραμα, πολύ με σθένος και με δύναμη. Πολλά μπράβο πάντως, τα μηνύματα που λαμβάναμε και... από χθες είναι το να συγχαίρουν τελικά τον 17χρονο Κωνσταντίνο για όλο αυτό που κατάφερε να αποτρέψει το αιματοκύλισμα, να αποτρέψει μια δυσμενέστερη κατάσταση για την οικογένεια και για τις οικογένειες των τριών μικρών παιδιών. Και αυτός είναι ο σφιγμός που μας έρθει από τη Μεσαρά. Τι να σας πω, μακάρι να μην έρθει κανένα παιδί ποτέ ξανά σε αυτή τη θέση. Μακάρι να μην βρεθεί ποτέ κανείς να αντικρίσει αυτό το θέαμα ξανά. Και πραγματικά εγώ από τη δική μου την πλευρά, σαν μητέρα το λέω και σαν ένας άνθρωπος που ζω και την εποχή μου και την περιοχή μου και τον τόπο μου που τον αγαπώ, θλίβομαι και με πιάνει απελπισία να σκέφτομαι ότι γύρω μας και δίπλα μας άνθρωποι κυκλοφορούν που ανά πάσα στιγμή σηκώνουν ένα όπλο και αφαιρούν τη ζωή ενός ανθρώπου. Μάλιστα. Νομίζω ότι η κοινωνία πρέπει να ξυπνήσει, πρέπει να παραδειγματιστεί από αυτό που έγινε, να κινητοποιηθούμε όλοι, να αποτρέψουμε πια τέτοια γεγονότα, να βάλουμε στο περιθώριο ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας και να πάσα στιγμή μπορούν να μας κάνουν κακό. Το θέμα του αλκοόλ είναι πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της χρήσης ουσιών είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στην περιοχή μας, η οπλοφορία... Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στην περιοχή μας. Είναι θέματα, είναι φάκελοι που πρέπει να ανοίξουν κάποια στιγμή. Όχι να ανοίξουν, έπρεπε να είχαν ανοίξει χρόνια. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, οποιοδήποτε να μπορεί να φέρει τη ζωή κάποιου ανθώου ανθρώπου στο σπίτι του χωρίς λόγο, χωρίς αιτία. Και να λέει μετά ότι δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω τραγικό. Το λιγότερο. Και βέβαια καρφώνοντας από την άλλη βαθιά στις ψυχές των μικρών παιδιών εικόνες και σκηνές σαν αυτές που διαδραματίστηκαν την ημέρα του φωνικού. Δεν χρωστούσε, Λευτέρη, κανένας, το δικό μου και το κανένα παιδί, το καθένα παιδί που βρισκόταν εκεί και όλων των ανθρώπων τα παιδιά, ναι, να τα μεγαλώνουμε με τόσο κόπο, με τόση ψυχική δύναμη, για να φτάσουν σε ένα σημείο, σε οποιαδήποτε ηλικία της ζωής τους, να αποτυπωθεί στην ψυχή τους αυτή η εικόνα και τέτοιες εικόνες. Δεν το χρωστούσαμε σε κανένα, ούτε τον άνθρωπό μας να χάσουμε, ούτε τα παιδιά μας να έχουν τέτοιο αγκάθι στην ψυχή τους μια ζωή. Ήβα, θέλω να σε ρωτήσω για κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, και αφού σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ξέρω, διαβάσαμε τη δικογραφία και είναι κάτι το οποίο μου ανέφερες και τηλεφωνικά, ότι μέσα στη δικογραφία, με φόντο βεβαίως την τραγική αυτή υπόθεση δολοφονίας, σε πρώτη ανάγνωση, σε πρώτη φάση, δεν περιέχεται μέσα το όνομα του παιδιού σου. Δεν ξέρω αν θέλεις καταγγελτικά, κατά κάποιο τρόπο, να μας αναφέρεις. Όχι, τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να αναφέρω κάτι γι' αυτό, γιατί είναι όλα ανοιχτά ακόμα. Δεν έχει ανακρίσεις, θα συνεχιστούν, οι προανακρίσεις θα συνεχιστούν. Και απλά επειδή το παιδί μου δεν βρισκόταν στο δωμάτιο που έστρεψε τα πυρά πριν φύγει ο δράστης, τέλος πάντων, αναφέρεται απλά σαν αυτό της μάρτυρας και όχι σαν θύμα απόπειρας δολοφονίας, ας πούμε. Αλλά αυτό
Δεν έχει να κάνει. Το ανέφερα απλά ως προς ένα στοιχείο της δικογραφίας που έχει ήδη πάρει το φως της δημοσιότητας. Αυτό δεν σημαίνει το παιδί μου δεν κινδύνευσε. Αυτό δεν σημαίνει το παιδί ήρθε μου πρόσωπο με πρόσωπο, να το πούμε απλά, Ήβα. Πρόσωπο με πρόσωπο, τέτα τέτ με έναν δολοφόνο, με τον δολοφόνο του παππού του. Θα μπορούσε, χτύπα ξύλο, να ήταν και ο γιος σου μέσα σε μια μακάβρια λίστα. Επομένως, καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι την αξία που έχει να δικαιωθούν και ο νεκρός, αλλά και τα πρόσωπα που πέρασαν όλο αυτό το μαρτύριο για 10-15 λεπτά, όσο ήταν ο χρόνος που συνέβη το έγκλημα και όλη αυτή η κατάσταση στις μοίρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω εγώ πάρα πολύ και εύχομαι όλα τα παιδιά πραγματικά και εδώ στην Κρήτη να έχουν ως παράδειγμα την αυτοθυσία και τον τρόπο τον πυροσβεστικό που θα μπορούσε, την ομπρέλα φύλαξης που απέδειξε τελικά ο γιος σου απέναντι στη γιαγιά του, στα υπόλοιπα παιδιά και με αυτόν τον τρόπο κάποια στιγμή να εξαλειφθούν όλα τα περιστατικά εγκληματικότητας, οπλοφορίας, οπλοχρησίας και βεβαίως της κατανάλωσης αλκοόλ που πρώτη μεσαρά μας έχει δείξει ότι είναι τα ποσοστά λίγο ανεβασμένα στη συγκεκριμένη περιοχή. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, Ήβα. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους σας. Εύχομαι.